ήταν μια περιφέρεια που την παραλάβαμε 12 της 13. Ναι, ακριβώς. Σε απορροφήσεις. Το προηγούμενο χρόνο βρεθήκαμε στην 7η θέση, στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 1420 και τώρα, από ό,τι πρώτα στοιχεία που έχω για μέχρι τώρα πορεία, έχουμε ήδη βρεθεί στην 5η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Πολύ δηλαδή, το Ιόνιο πια έχει κατακτήσει θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δραστηριοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχουμε, ναι, για να μπορέσουμε να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες που χρειάζονται και να απολαμβάνουμε περισσότερους πόρους, δηλαδή να παίρνουμε τα χρήματα που μας δίνουν. Ναι. Όμως ακόμα υπάρχει πολύς δρόμος, έχουμε γιατί ακόμα, ναι, όπως σωστά επισημαίνετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα στο πώς μπορούν οι υπηρεσίες μας να ανταποκρίνονται, δηλαδή στο αν είναι τη χρονική στιγμή που πρέπει έτοιμες για να κάνουν αυτό που πρέπει και δεύτερον αν έχουν και τη στελέχωση εδώ που τα λέμε εκείνη που χρειάζεται για να ανταποκριθούν. Γιατί κακά τα ψέματα η περιφέρεια Ιωνίσων μέσα σε 5-6 χρόνια έχει χάσει το πάνω από, πλησιάζει το 1/3 της δύναμής της σε προσωπικό, διότι όπως ξέρετε προσλήψεις δεν γίνονται, γίνονται μόνο φεύγει ο κόσμος είτε με συνταξιοδοτήσεις κανονικές είτε με γρήγορες συνταξιοδοτήσεις λόγω του φόβου που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα για να μην χάσουν τις συντάξεις τους κτλ. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον το προσωπικό που είχαμε παλιότερα και επομένως ενώ βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουμε ανοίξει δρόμους πολλούς, ναι, δεν μπορούμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στο 100%. Η στρατηγική αυτή εγκρίθηκε οριστικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μα. Τώρα θα ακολουθήσει μια διαδικασία μέσω της διαχειριστικής αρχής για να αρχίσουν να προκυρήσονται οι δράσεις και επομένως να προωθούνται οι δραστηριότητες. Θα δούμε έργα δηλαδή, έτσι. Έργα και δράσεις, γιατί μάλιστα, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και δραστηριότητες στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής. Πολύ καλό αυτό. Μεταξύ των άλλων. Πολύ καλό αυτό. Εκείνο που έχει σημασία να πούμε ότι η ΟΧΕ προβλέπει έργα και δράσεις αξίας περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Φυσικά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι όλα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, διαθέσιμα λέει, είναι αυτά που δίνει το δικό μας πρόγραμμα, τα άλλα είναι ζητούμενα από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και θα δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση στο επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε και εκεί μια προσπάθεια για να πάρουμε όσους περισσότερους πόρους μπορούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει φτιαχτεί μια στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο δεν μπορεί κανείς να την, παρακάμψει. Ναι. Και επομένως είναι ένα ισχυρό όπλο και για εμάς εδώ που δουλεύουμε τώρα, αλλά και για τις τοπικές αρχές εκεί, στα επόμενα χρόνια να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις και μάλιστα, έργα. Άρα δηλαδή έχουμε τα 45 εκατομμύρια, είναι